Την επαναφορά του ευεργετήματο τη ελάφρυνση των φορολογουμένων που αγοράζουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, ζητούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητέ. Πρόκειται για κάτι που ίσχυε μέχρι και το 2014, ενώ παρέχει πολλαπλά ωφέλη όπω τονίστηκε τόσο στο κράτο όσο και στο φορολογούμενο. Φοροαπαλλαγή όσον αφορά τα ασφάλιστρα ζωή και ασφαλιστηρίων φυσικών καταστροφών, το οποίο θα έχει διάφορε ευεργετικέ επιπτώσει τόσο στο κράτο όσο και στου ασφαλισμένου. Στο κράτο, αφενό, γιατί θα εισπράττει περισσότερου φόρου από την σύναψη ασφαλιστικών συμβολέων και γιατί θα ελαφρυνθεί από την καταβολή αποζημιώσεων στου πληγέντε. Στου δε ασφαλισμένου, θα δρά ανακουφιστικά, γιατί έτσι θα εμπλουτίζουν τι ασφαλιστικέ καλύψει των κοινωνικών ταμείων αφενό. Ε, αφετέρου, θα έχουν μία φοροαπαλλαγή, η οποία θα του ελαφρύνει. Από τον φόρο εισοδήματο. Μέχρι και πριν από 6 χρόνια, η φοροαπαλλαγή αφορούσε σε έκπτωση φόρου έω και 1.200 ευρώ ανά άτομο στα συμβόλαια υγεία και ζωή και μέχρι 2.400 ευρώ ανά οικογένεια. Καταργήθηκε λόγω τη κρίση, όπω οι περισσότερε φοροαπαλλαγέ. Στα ομαδικά προγράμματα, όπου ασφαλίζεται προσωπικό επιχειρήσεων, ε, υπάρχει ε, η φοραπαλλαγή αφορά βέβαια τον εργοδότη, συγκεκριμένα τα ασφάλιστρα που καταβάλει ε, εκπίπτουν από τα κέρδη της επιχείρησης μέχρι 1.500 ευρώ ανά άτομο. Η χώρα μας μένει να κάνει ακόμα βήματα προόδου σε ό,τι αφορά στο δεύτερο πυλόν ασφάλισης, που δεν είναι άλλο από τα Ταμεία Επαγγελματική Ασφάλιση, γνωστά και ω ΤΕΑ. Τα οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και στι ασφαλιστικέ εταιρείε. Τα ταμεία αυτά παρέχουν ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών καλύψεων, όπως παροχές θανάτου, μακριά από εμάς βέβαια, αναπηρίας, προγράμματα υγείας, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο όμως στα συνταξιοδοτικά προγράμματα που βασίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπιση των εισφορών που καταβάλλονται στα ΤΕΑ, Είτε το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει είναι μισθωτό, είτε ελεύθερο επαγγελματία, εφόσον οι εισφορές καταβάλλονται από την αμοιβή που παίρνει από την εταιρεία ή την προμήθεια που λαμβάνει, εκπίπτουν από το φορολογήτο εισόδημα του. Τα ΤΕΑ υπάρχουν ήδη στη χώρα μα και διαρκώ ιδρύονται και νέα, όπω επισημάνθηκε. Ενώ η κυβέρνηση φαίνεται θετική, καθώ οι πολίτε θα μπορούν να έχουν συμπληρωματικέ καλύψει, όπω παράλληλη συνταξιοδότηση στο μέλλον.